μέλη της Παναχαϊκής Συμμαχίας συναντήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης και αντάλλαξαν απόψεις για τα διοικητικά. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν υπήρξε καμία νέα πρόταση για την αγορά του πακέτου των μετοχών της πλειοψηφίας, παρά το γεγονός ότι εξέπνευσε η προθεσμία η οποία είχε ζητηθεί για τη δυνατότητα νέων διερευνητικών επαφών. Συνεπώς, παραμένουν στο τραπέζι δύο προτάσεις: αυτή του Αθηναίου επιχειρηματία Θανάση Παπαγεωργίου αλλά και αυτή του Δημητρή Δρόσου. Εντός των ημερών ενδεχομένως θα γίνει νέα αξιολόγηση πριν ληφθούν οριστικές αποφάσεις. Στο μεταξύ, η ομάδα επιστρέφει από σήμερα στις προπονήσεις, καθώς ακολουθεί το κρίσιμο, όπως έχουν γίνει τα πράγματα, παιχνίδι κόντρα στα Τρίκαλα.